Κοντά μα είναι ο κύριο Γιάννη Κατσογιάννης, είναι πρόεδρο Ένωση Ελλήνων Χημικών και καθηγητή τμήματο χημία στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα, κύριε Αλυβασινού, καλημέρα σα, κύριε Κακούση. Σας καλημέρα στου τηλεθεατέ σα. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ που είστε πρόσκληση. μαζί μα. Για να πάμε να δούμε ένα θέμα, το οποίο το διαβάζαμε χθε και μας έκανε τρομερή εντύπωση, οπότε εσείς τώρα θα μας τα εξηγήσετε εδώ με τις γνώσεις και την εμπειρία την οποία έχετε. Ε, μάθαμε για αυτό το πρόστιμο 260 εκατομμυρίων δολαρίων σε πολύ γνωστή εταιρεία, για ένα πασίγνωστο ΤΑΛΚ, το οποίο μετά από μία αγωγή που έκανε μία κοπέλα, ε, φάνηκε ότι αυτό προκάλεσε καρκίνο. Η ίδια μπήκε σε μία μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της κινήθηκε νομικά, κατέθεσε αγωγή και δικαιώθηκε. Και πάμε τώρα λιγάκι να τα πάρουμε από την αρχική εκδοχή. Πόσο γνωστό προϊόν. Το έχετε όλοι. βάλει όλοι στα παιδιά σα. Το έχουμε βάλει όλοι όσο, όσο ήμασταν παιδιά. Ακριβώς, Οι μαμάδες μας εκεί. Πάμε να δούμε λιγάκι λοιπόν. Δηλαδή, επειδή... μυρίζει μορουδίλα που λένε. Αυτό. 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 Η μορουδίλα ήταν Και μιλάμε για το. Για το leader πρωινό προϊόν αυτής έτσι. Της κατηγορίας, αυτή τη κατηγορία. Αυτή η μυρωδιά Αυτή που λέμε αυτό, αχ, μυρίζει μορουδίλα, α πούμε, ήταν η μυρωδιά από το τάλκ. Το οποίο τελικά αποδεικνύεται. Ότι δεν είναι και τόσο αθώο. Έτσι, έτσι. Είχε αμύωνα. Όντω, φαίνεται ότι αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία να ε, ανασύρεται από τα δικαστήρια στην Αμερική. Ε, το θέμα είναι ότι το τάλκ, όπω το λέμε, ουσιαστικά τι είναι. Το τάλκ είναι ένα ορυκτό. Αυτή η σκόνη το... όμω, έτσι σ... για να καταλάβει. Είναι κόσμος. ένα ορυκτό το οποίο γίνεται σκόνη για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, σαν... φανταστείτε, σαν αφιγραντικό. Δηλαδή, να μην υδρώνουμε, να μην προκαλούνται ρεθισμοί. Το ξέρουμε όλοι γιατί χρησιμοποιούμε το τάλκ <talk> στα παιδιά κυρίω. Ε, αυτό το τάλκ φάνηκε, βρέθηκε ότι έχει προσμίξει από αμίαντο. Ο οποίο αμίαντο είναι από τα πιο γνωστά καρκινογόνα ε, χημικά στοιχεία, χημικέ ενώσει που υπάρχουν και κυρίω οι γίνε αμίαντου. Πώ γίνεται τώρα. Ε, το πώ γίνονται αυτέ τι προσμίξει μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Κατά τη γνώμη μου, ένα λόγο είναι ότι ο Αμίαντο και ο Τάλκη, γιατί το Τάλκ προέρχεται από το ορυκτό Τάλκη, έχουν συγγενή χημική δομή. Και είναι πολύ πιθανό τα ορυχεία τα οποία η εταιρεία αυτή χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί να έχουν προσμίξει από Αμίαντο. Ή μπορεί από άλλου λόγου να υπάρχουν προσμίξει από Αμίαντο. Το σημαντικό που προέκυψε επίση είναι ότι η εταιρεία το γνώριζε το απέκρυψε αυτό από τους καταναλωτές. Δηλαδή, η δηλαδή, δηλαδή, πρώτη δηλαδή, δηλαδή... ύλη την οποία έβγαζε από τα έγκατα της γης για να την... Από τα έγκατα όχι, από ναι, την ναι, επιφάνεια της δηλαδή. Φανταστείτε εμφυλός, το όλιο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να την, για να την ε, κάνει πούδρα, ε, είχε μέσα ένα ποσοστό... Ένα μικρό ποσοστό αμοιάντου, το οποίο για να μην ε, πανικοβάλουμε τώρα τους τηλεθεατές μας... Ε, οι καταστάσει αυτέ προέκυψαν μετά από πολύχρονη χρήση, μακροχρόνια χρήση, πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, προφανώ δεν πρέπει να εκτιθέμεθα καθόλου στον αμίαντο, μηδέν. Ωραία. Αλλά εννοείται ότι όλα αυτά δρούν αθρηστικά. Συνεπώ, άλλε πιθανότητε έχει ένα παιδί να προσβληθεί από καρκίνο λόγω αμίαντου επειδή χρησιμοποίησε δύο-τρει φορέ. Ε, Κάποιο προϊόν το οποίο περιούχε αμίαντο και άλλε φθανόντε μια κυρία η οποία το χρησιμοποιεί. Συγγνώμη για το κυρία, αλλά επειδή προκύπτει ότι. Ναι, ναι, ναι. γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε έχουν προσβληθεί που το χρησιμοποιούν σε όλη του τη ζωή. Εδώ βέβαια δεν σημαίνει ότι. απλά λέμε για να μην πανικοβάλουμε τον κόσμο ο οποίο έχει χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν. Αν σκεφτούμε τώρα όμω. σε ποιε περιοχέ του σώματο το χρησιμοποιούμε και να σκεφτούμε ότι υπάρχουν γονεί οι οποίοι σε κάθε άλλαγμα του παιδιού. Το και λίγο και πολύ. Για να μην το ερεθήσει και... η πάνα που λέγανε. Έτσι, έτσι, έτσι. Για σκεφτείτε και... τώρα ότι αυτό μπορεί να γίνεται για έξι μήνε, ένα και για χρόνο, ή πολύ περισσότερο, ή για μεγαλύτερα. Για λίγο... χρόνια. Μεγαλώνει λίγο το παιδί, για αυτό χρόνια. τα ξεπερνάμε. Όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε Αλλά ότι είναι για παραπάνω. Για σκεφτείτε το τώρα ότι. τι, τι, τι έχουμε βάλει και τι, τι, τι έχουμε υποστεί και τι έχουμε βάλει και στα παιδιά μας. Αυτό τώρα, σε πόσο μακροχρόνια έκθεση μπορεί να αποδειχθεί το. Κοιτάξτε. Τα όπως είπα πριν, φαίνεται ότι χρειάζεται πολλά χρόνια η έκθεση για να καταλήξει σε καρκίνο. Όμως, επειδή δεν μπορεί να αποδειχθεί, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ο, οι γονεί να αποφεύγουν, να χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες αυτού του σκευάσματος και να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικά. Θα πω το εξή. το τάλκ είναι πούδρα, άρα... Μπορεί και να, γίνει εισπνοή αυτού του προϊόντος από το παιδί αυτό, ή, πάλι, ή από σας τον ενήλικα. Αυτό που ανάδεισα μαμά μου τώρα και είχε μωρό στο σπίτι θα έλεγε Καλέ, μη βάζει και καθόλου πάνω Εγώ, δεν, και να εγώ, το δεν μπορώ να πω, να πω αυτό, για αυτό γιατί είμαι σίγουρο ότι όχι, δεν είναι όλα τα προϊόντα ΤΑΛΚ παγκοσμίω δεν περιέχουν αμίαντο, Έτσι, προ Θεού. Θα σα πω, τι οι αθλητέ στην προπόνησή του, τα χέρια του. Το, το ναι. αυτό. Ναι. βάζουν με, με τι κούφτε. Για να το μην σου κιόλα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό και η εισπνοή. Γιατί είναι σαμιάντου, αυτές που λέει, το γνωστό είναι, ναι. είναι σαμιάντου, αυτές προκαλούν το, τον καρκίνο, κυρίως μέσω τη εισπνοής προκαλούν ό,τι μορφή καρκίνου μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Ιδιαίτερα τώρα το ΤΑΛ, και επειδή από τις, ε, χρησιμοποιείται στα γεννητικά όργανα, στα μωρά, προκαλεί καρκίνο στι οθήκε τη γυναίκα. Και αυτό είναι τραγικό. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και στο αυτό που λέγεται, που πλεύουν, ναι. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που έχουν κάνει αγωγή, έχουν στραφεί κατά αυτή τη πασίγνωστη εταιρεία επίση. Ε, έχουν πει ότι έχουν νοσήσει από καρκίνο των οθών. Των Άρα δηλαδή καρκίνους. αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, φαίνεται ότι εκεί είναι το θέμα, ότι η μακροχρόνια χρήση στα γεννητικά όργανα και στις ευαίσθητες περιοχές γενικά, τελικά καταλήγει σε καρκίνο ε, κάποιων οργάνων του σώματος. Να πούμε Να κάτι... κάτι άλλο. Έλα, εσύ, εσύ. Πού αλλού συναντάμε αμύαντο? Κοιτάξτε, δυστυχώς σε πάρα, πολλά, σε πάρα πολλές καθημερινές μας χρήσεις. Για παράδειγμα, ναι. στα Ελενίτ που λέμε, στις παλιές ταράτσες mm -hmm. που χρησιμοποιούσαν ναι, οροφε οροφές. Ακόμα και σε τσιμεντοκόλες, σε, τσιμε, σε τσιμεντοπλακάκια, μπορεί να έχουμε αμίαντο. Ο αμύαντος, όπως και όλα Έχω μιλήσει κατά καιρού σε τηλεοπτικέ εκπομπέ για διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω χημικών ενώσεων. Για κάποιο λόγο χρησιμοποιούνται αυτέ οι χημικέ ενώσει, γιατί προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά στο προϊόν, τα οποία το κάνουν πολύ πιο εύχρηστο, καλύτερο. Πρόσφατα είπαμε για τα μικροπλαστικά, για τα πύφα, για τα αιώνια χημικά. Το ίδιο και ο αμύαντο έχει κάποιε αντοχέ. Οπότε το χρησιμοποιούν για παράδειγμα στα πλακάκια. Μάλιστα. Εδώ, Μάλιστα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταργήσει, έχει απαγορεύσει τον Αμίαντο εδώ και 17 χρόνια. Καταλαβαίνετε όμω ότι σε χώρε σαν την Ελλάδα χρησιμοποι... ζούμε ακόμα σε πολυκατοικίε που χρησιμοποιούν, που χρησιμοποίησαν παλιά υλικά και δεν τα έχουν Άρα υπάρχει γύρω μα όταν γίνουμε Ευρώπη αστηδία, και εμεί. Όπω μα τα λέτε. Να σα ευχαριστήσουμε θερμά που ήρθατε μαζί πολύ. Μας, για όλα τα οποία μα είπατε.